Πάμε να συναντήσουμε την Άρτεμις, την Αρτέμη Δαμάντη. Βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αχαρνών. Γεια σου, Άρτεμις, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι για την Αγία Παρασκευή Αχανών και μπορείτε να δείτε και εσείς οι ίδιοι την εικόνα, η οποία είναι αποκαρδιωτική. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, επιχειρήσεις όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε τυλίχθηκε στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός και ακριβώς από πίσω μας είναι το βουνό, είναι η Πάρνηθα. Βλέπουμε το πύρινο μέτωπο, βλέπουμε συνεχώς τους καπνούς να φουντώνουν εδώ, βλέπουμε και τις επιχειρήσεις που γίνονται από τα Έριξον συνεχώς στο βουνό. Να σας πω ότι όση ώρα βρισκόμαστε εδώ έχουμε δει αυτό το παράδοξο να κάνει κουμάντο εντός εισαγωγικών ο άνεμος. Βλέπετε ακριβώς μπροστά μας, δεν έχει καεί αυτό το σπίτι, σώθηκε. Ωστόσο εδώ μπροστά η πρώην επιχείρηση στην οποία βρισκόμαστε έχει παραδοθεί ολοσχερός στις φλόγες και δεν είναι η μόνη. Ακριβώς δίπλα οι φλόγες έγλειψαν ακόμη ένα σπίτι, μπήκαν μέσα, έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Ήχησε το 112 εδώ στην περιοχή. Ακόμη καπνίζει. Είναι έντονη η οσμή του καμένου. Υπάρχει πάρα πολύ καπνό στην περιοχή. Υπάρχουν και κολόνες οι οποίες καπνίζουν και βλέπετε και εδώ ένα σπίτι. Οι άνθρωποι ακόμη με τα λάστιχα προσπαθούν να σβήσουν και την τελευταία μικρή εστία. Ήχησε το 112, εγκατέλειψαν την περιοχή. Είναι το σπίτι του κυρίου εδώ. Ήσασταν εδώ εκείνη την ώρα. Θέλετε να. Νερό, μπορείτε να μου φέρεις νερό να ζήσω εδώ. Τι θα το κάνω εγώ. Είναι το πρόβλημα που μας λένε όλοι οι άνθρωποι εδώ στην περιοχή. Ξεμένα πολεμοφόδια. Το είδαμε και με τους πυροσβέστες που ζητούσαν συνεχώς υδροφόρες νωρίτερα. Όταν υπήρχε η πυροσβεστική. Γιατί το δείτε. Αφήσουμε αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Πάτε καλά, ρε παιδιά. Μας λέγατε ότι θα έχετε ένα σπίτι να μείνετε. Σκάηκαν εδώ πέρα 20 συσκευές, έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. Τι. Τίποτα δεν έμεινε. Ψυγεία καταστράφηκαν. Άρα, δεν τα βλέπεις. Ψυγεία, πλυντήρια, όλα εδώ πέρα ήταν. Ανυπολόγιστε ζημιές που έχουν. Κοίταξε, Άρτεμις, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι αγανακτισμένος. Προσπαθεί να έχει νερό. Είναι αυτό που σου είπε πριν. Είναι αυτό που είπε ακριβώς. Θέλει να έχει νερό. Είναι εκεί ο άνθρωπος. Και θέλει να έχει νερό στο σπίτι του για να προστατέψει ό,τι μπορεί να προστατέψει. Πού τι να προστατέψει. Δηλαδή, πέρασε φωτιά και κάηκε. Και αυτό που έλεγες πριν επιβεβαιώνεται και από τον άνεμο, θέλω να πω. Και από την. Δεν ξέρουμε τώρα, θα το δούμε και για το θέμα του κρατικού μηχανισμού πώς έχετε αποκριθεί. Και πώς μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Το πρωί υπήρχε σύνδεση ο Χρήστος Στρατουλάκος εκεί στην Αγία Παρασκευή και μετέδιδε ο Χρήστος ότι τα πράγματα ήταν ήρεμα και πραγματικά είχε πέσει ο άνεμος. Και μετά από 10 λεπτά ήχησε το 112 στην ίδια περιοχή, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Άρτε. Για εκένωση. Ναι. Ναι, στο σημείο μάλιστα που βρίσκονταν και οι Γάλλοι πυροσβέστες είναι αυτό που λέμε για τους πολύ ισχυρούς ανέμους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναζωπυρώσουν μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και βλέπετε ότι ακόμη και αυτό το σπίτι υπάρχουν μέσα μικρά καντιλάκια, μικρές εστίες φωτιές. Πιθανότητα να έχει φύγει ο ιδιοκτήτης του. Η απόλυτη καταστροφή όμως θα γυρίσουμε και με την κάμερα με το συνεργείο του Sky να δείτε εδώ τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα μετράω τα οποία έχουν καταστραφεί σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ υπάρχουν και πάρα πολύ, υπάρχει αμίαντος, υπάρχουν. Πράγματα που θα πρέπει να απομακρυνθούν την επόμενη μέρα, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο βλαβερά είναι και για την υγεία. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα δούμε σίγουρα εφόσον τελειώσει όλη αυτή η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες, γιατί συνεχώς υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Και ακούμε να περνούν και τα πυροσβεστικά που δίνουν τη δική τους μάχη. Περνούν και τα συντονιστικά ελικόπτερα. Είναι πάρα πολλές οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές στο σημείο που μπορούν. Βοηθούν τους πυροσβέστες. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν νερά, ζητούν, ρωτούν τους πυροσβέστες, χρειάζεται κάτι. Και αυτό που βλέπουμε. Άρτεμις, σε παρακαλούμε εδώ, πάρα πολύ. Άρτεμις, μισό λεπτό, βάλε άνω τελεία. Κρατάμε την εικόνα πάντα. Ρωτάς και εσύ ό,τι θέλεις επειδή είσαι στην περιοχή. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Βρετός, είναι ο αντιδήμαρχος Αχαρνών. Και επειδή και εσύ, Άρτεμις, έχεις την εικόνα καλύτερα από εμάς που είμαστε στο φιλόξενο στούντιο του Sky, ανά πάσα στιγμή ρωτάς τον κύριο αντιδήμαρχο. Κύριε Βρετέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς έχει η κατάσταση τώρα, μπορείτε να μας πείτε πού είναι τα μέτωπα και πού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη μέσα στον εθνικό δρυμό. Ναι. Φυσικά παραμένει το πρόβλημα και μέσα στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον, καταρχάς, έχουμε τρομερό πρόβλημα με τον αναπνευστικό μας. Είμαστε πάρα πολλές ώρες μέσα στον καπνό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα οχήματα, τα πεζοπόρα τα οποία βρίσκονται εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επίγειε. Δυνάμεις ασυνδράμου στα σημεία τα οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή φωτιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσπατη περιοχή. Οι οικισμοί έχουν κενωθεί και κινδυνεύουν ακόμη σπίτια, καίγονται σπίτια. Όσοι βρίσκονται κοντά στις φωτιές βεβαίως έχουν κενωθεί και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά τι να σας πω κιόλας, αυτά που έχω δει και εγώ αυτές τις δύο μέρες είναι απίστευτα. Εκεί που λέμε ότι δεν υπάρχει φωτιά, ξαφνικά βλέπουμε μια αναζωπήρωση.
Έτσι κάηκε κιόλας το κομμάτι του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, που κάηκε, κάηκε από αυτό το πράγμα, από την αναζωοπήρωση, και ενώ ήταν όλα σβησμένα, ξαφνικά εμφανίστηκαν από το πουθενά φλόγες. Mm-hmm. Φοβάμαι όμως πάρα πολύ για το κομμάτι της Πάρνησας που έχει μπει μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στον. Είναι στον δρυμό, λέτε. Είναι μέσα στον δρυμό, έχει μπει. Ναι. Και δεν μπορεί να επιχειρήσει κανένα μέσο από γης, μόνο από αέρος, ό,τι κάνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα πλέον. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Βρετέ, διαμαρτύρεται ο κόσμος. Δεν υπάρχει νερό. Δηλαδή, πριν από λίγο η Άρτεμις συνομιλούσε, η Άρτεμις Μάντια, συνάδελφός μας, συνομιλούσε με έναν κάτοικο που πέρασε φωτιά από το σπίτι του ανθρώπου και προσπαθεί. Δεν έχει νερό. Δεν έχει νερό, δεν έχουν τα σπίτια νερό. Ναι, ναι. Προφανώς όταν ένα σπίτι, όταν έχει καεί ένα διπλανό σπίτι, ναι, έχει καεί η παροχή της ΕΙΔΑΠ, όπως αντιλαμβάνεται, το λογικό είναι. Να μην υπάρχουν, έχουν καεί σωλήνες, πώς θα έχει νερό ένα σπίτι, πώς θα έχει ρεύμα. Έχουν πέσει κολόνες, έχουν καεί ξύλινες κολόνες. Ρεύμα και νερό, πολλά σπίτια προφανώς και δεν θα έχουν. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχάς σε καμία περίπτωση από το Δήμο. Η ΕΙΔΑΠ είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι όποια σπίτια έχουν ανάγκη από νερό, είτε να συνδράμουμε εμείς με τις υδροφόρες, είτε η περιφέρεια, αρκεί να ζητηθεί η βοήθειά μας. Για τους ανθρώπους. Ναι, για πείτε, πείτε ολοκληρώστε. Επειδή όλοι ζητάνε και από μια υδροφόρα, όλοι ζητάνε και από ένα πυροσβεστικό στο σπίτι τους, αυτό δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Εμείς διαθέτουμε σαν Δήμος, ως Δήμος, συγγνώμη, τις υδροφόρες στην πυροσβεστική, και η πυροσβεστική είναι αυτή που τις κατευθύνει, αυτή που τις συντονίζει. Άρα λοιπόν μπορεί πράγματι να περνάει ένα πυροσβεστικό δίπλα από ένα σπίτι, αλλά δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος για να ορίσει πού θα κάνει κατάσταση ή πού θα ρίξει νερό. Τώρα έχει παρατηρηθεί εκεί στην περιοχή ότι υπήρχε μεγάλο φορτίο. Καταρχάς υπήρχαν πολλά σπίτια περιποίητα, πολλά οικόπεδα περιποίητα, και κάποιοι λένε ότι όλο αυτό συνετέλεσε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Εσείς που έχετε μια καλύτερη εικόνα από εμάς, μπορείτε να μας πείτε αν είναι έτσι? Έρχεται μια φωτιά από τον Εθνικό Δρυμό μέσα από την Πάρνηθα, από τη Φυλή, και μπαίνει ένα μέτωπο πολλών δεκάδων χιλιόμετρων με τεράστια ένταση μέσα σε έναν οικισμό. Θεωρείται ότι θα μπορούσε να παίξει έστω και το παραμικρό ρόλο κάτι τέτοιο? Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Νομίζω ότι καταρχάς καθαρισμό όπου μπορούσε να κάνει ο Δήμος τον έκανε. Φαντάζομαι και οι δημότες είχαν φροντίσει τα σπίτια τους. Τώρα τι να σας πω, αυτή τη στιγμή απολογισμό δεν μπορώ να κάνω. Ναι, είναι καλά, προφανώς. Αλλά τώρα δεν γίνεται απολογισμός. Οικισμός τώρα κινδυνεύει. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή όχι, σηκωκένε βέβαια τα σπίτια τα οποία είχαν ήδη καεί. Επιχειρούν από πάνω τους και ελικόπτερα, τα οποία δεν είναι εύκολο να ρίξουν νερό παντού, και θα δημιουργηθούν και άλλες ζημίες. Δεν είναι εύκολο, είναι μεγάλη σωστό η δύναμη με την οποία φέρνει το νερό. Τώρα τι να σας πω, υπάρχει... θα βάλω το χέρι του πραγματικά. Κύριε Βρετέ, υπάρχει κάποιος απολογισμός μέχρι στιγμής για τα σπίτια? Όχι, υπάρχουν αρκετά σπίτια που έχουν καεί, η αλήθεια είναι. Σε ποια σημεία? Σε περιοχές εκτός σχεδίου, πάνω στο κομμάτι που έγλυφαν στην ουσία, δηλαδή τον Εθνικό Δρυμό. Μην σας πω ότι τα περισσότερα βρίσκονταν μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Ναι. Από εκεί και πέρα, απολογισμός προφανώς και δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όλες τις περιοχές. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο κομμάτι της φωτιάς. Να ενημερώσω για όσους έχουν ανάγκη πραγματική για να μπορέσουν να στεγαστούν αυτή τη στιγμή ή για να έχουν τα πρώτα μέσα. Υπάρχουν οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου που είναι ανοιχτές. Παρέχουμε τρόφιμα, νερά, αναψυκτικά και φάρμακα για όλες τις ευπαθείς ομάδες, οποιοδήποτε φάρμακο χρειαστεί κάποιος, είτε χρειαστούν οξυγόνο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Υπάρχουν γιατροί για να συνδράμουν. Οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να δώσει στα πλαίσια του λογικού ο Δήμος Αχαρνών. Θα το δώσει. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, επειδή έχετε και καλύτερη εικόνα από εμάς. Το κομμάτι του Εθνικού Δρυμού το βλέπετε δύσκολο να αντιμετωπίζετε? Δύσκολο αντιμετωπίσιμο? Η εμπειρία μου λέει ότι είναι δύσκολο, γιατί σας ξαναλέω, το πρωί φαινόταν όλα πάρα πολύ θετικά. Φαινόταν η φωτιά να έχει αντιμετωπιστεί. Αλλά η εμπειρία μου από τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες φωτιές και του 7 και του 13 αλλά και του 2021, μου λέει ότι αν δεν σβηστεί στο 100% όσο περνάνε οι ώρες, ήδη μετράμε αντίστροφα για τα εναέρια μέσα. Φαντάζομαι στις επόμενες 5 ώρες θα σταματήσουν και αυτά να κάνουν ρήψεις. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όταν υπάρχει και έντονος αέρας, πολύ μεγάλες ρηπές ανέμου, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Προσέξτε κι εσείς, τι να σας πούμε τώρα κι εμείς από το στούντιο. Και προτεραιότητα βέβαια έχουν οι ζωές των ανθρώπων και οι εκκαινώσεις των σπιτιών, γιατί αρκετοί είναι πολύ έχουν μείνει αυτό εκεί. Που είπατε, και δώστε και βάση σε αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν δίνεται εντολή από το 112 να ανακοινωθεί ένας οικισμός, δεν δίνονται για πλάκα, ούτε γιατί δεν υπάρχουν δυνάμεις. Γιατί πρέπει να καλύψουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε. Και η αλήθεια είναι ότι νιώθω, συμπάσχω με τους ανθρώπους που τρομάζουν για την περιουσία τους, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο πιο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή από ένα σπίτι. Αντιμετωπίζετε αρνήσεις, εκένωσεις?
Το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί, αλλά όταν δεν μπορεί η επίγεια δύναμη, δεν μπορεί το Έριξον το ελικόπτερο. Πώς μπορεί ένα μικρό λάστιχο να σβήσει μια φωτιά 30-40 μέτρων ύψους? Είναι αδύνατο. Καταλαβαίνω όμως και τον κόσμο που δεν θέλει να καταλύσει την περιουσία του. Τον καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Ευχαριστούμε πολύ, καλή κύριε συνέχεια, Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, να θα τα πούμε καλά και τις επόμενες. Και ό,τι μπορούμε να συνδράμουμε κι εμείς ενημερωτικά ή δεν ξέρω τι, αν θέλετε κάποιες ανακοινώσεις να κάνετε, εδώ είμαστε και εμείς. Πάντως λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο υπόθηκε. Πρώτον, ότι το 112 δεν γίνεται για αστείο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μήνυμα 112, πρέπει να απομακρύνονται οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Και δεύτερον, και για τα εναέρια μέσα που θα πετούν για τις επόμενες 4-5 ώρες. Δεδομένο ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο της πυροσβεστικής, αυτό το γνωρίζουμε, και πόσο εύστοχες μπορεί να είναι και οι ρήψεις όταν επικρατούν 10 μποφόρες. Αν δούμε την εικόνα τώρα που μας στέλνει η Άρτεμις Μάντι με το συνεργείο εκεί, η εικόνα από την Πάρνηθα είναι φιαλτικό αυτό το πράγμα, φαίνεται. Δηλαδή, πραγματικά είναι φιαλτικό. Ακόμη και η επιχείρηση των εναέριων μέσων είναι πολύ δύσκολη. Άρτεμις. Είναι απόκοσμο το σκηνικό εδώ πέρα που βλέπουμε μέσα στο βουνό, μέσα στην Πάρνηθα. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι σαν να είναι ηφαίστειο, βρε Άρτεμις. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η εικόνα είναι σαν να είναι ένα ηφαίστειο στο βάθος. Ναι, και καταλαβαίνουμε πόσο δυσχεραίνει όλος αυτός ο πυκνός μαύρος καπνός το έργο των εναέριων δυνάμεων. 11 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη έχουν ρηχτεί στη μάχη, των οποίων είναι τα δύο του συντονιστικού που συντονίζουν όλη την επιχείρηση αυτή, που δίνουν τις εντολές για το πού θα κινηθούν τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, δυστυχώς η εικόνα όσο πάει και χειροτερεύει. Αυτό βλέπουμε εμείς με το συνεργείο του Sky, καθώς απλώνεται συνεχώς αυτό το μαύρο καπνό, ναι, και καλύπτει τα πάντα ακριβώς μπροστά μας.